Θα καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να το συζητήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα των διεθνών, καθηγητής και ο ίδιος, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και όλους τους ακροατές της ΕΡΤ, του πρώτου προγράμματος σε όλη την Ελλάδα. Να μας συγχωρήσετε για την καθυστέρηση στο ραντεβού μας, αλλά είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο, ακούσαμε τις εξαγγελίες, προσπαθούμε να τις εξειδικεύσουμε. Όλοι είναι κρεμασμένοι από αυτές τις εξαγγελίες, κύριε Κερίδη. Όμως, από ό,τι φαίνεται, η ευρωπαϊκή οικονομία για να πάρει μια ανάσα πρέπει να αναδιοργανωθεί, πρέπει να βρει σύγχρονους τρόπους να αντιμετωπίσει την κρίση. Το ευρωομόλογο ακούστηκε σε μια καλή σκέψη, η επαναφορά της συζήτησης. Αυτή τη φορά το ζητάνε περισσότεροι. Γιατί αρνείται η Γερμανία και ο Βορράς, αν μπορώ να το συνοψίσω έτσι, σε αυτή τη συζήτηση και πάλι το ευρωομόλογο? Αρνείται γιατί δεν θέλει να δώσει το δικό της πολύ υψηλό αξιόχρεο, τη δικιά της εγγύηση σε δάνεια του Νότου. Και γιατί θα έχει πολιτικό πρόβλημα στο εσωτερικό, κυρίως με την άκρα δεξιά που είναι ισχυρή και ενισχύεται ακόμα περισσότερο σε χώρες όπως η Γερμανία. Είναι ένας διχασμός γεωγραφικός πράγματι βορρά-νότου που ξεπερνά τα κομματικά στεγανά. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι χριστιανοδημοκράτης μόνο, είναι σοσιαλοδημοκράτης ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, είναι σοσιαλίστρια η Πρωθυπουργός της Φιλανδίας και είναι φιλελεύθερος ο Μαρκ Ρούτε, ο φιλελεύθερος Πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Άρα έχουμε μια διακομματική αντίδραση στο Βορρά και μια διακομματική υπεράσπιση στον Νότο που έχουμε. Ήδη διάβασα ότι η δημοτικότητα της Άγγελα Μέρκελ, η οποία είχε πάρει την κατιούσα όλο το τελευταίο διάστημα, έχει αρχίσει να ανεβαίνει με αφορμή μάλλον την άρνησή της σε σχέση με το ευρωομόλογο, για ό,τι σημαίνει αυτό για τη γερμανική στάση στη συνέχεια. Και ευρύτερα γιατί συσπυρώνονται οι λαοί γύρω από τους ηγέτες τους και ιδίως τους ηγέτες οι οποίοι στο παρελθόν έχουν δείξει μια διαχειριστική επάρκεια απέναντι στις τρέλες των άκρων, είτε της άκρας δεξιάς είτε της άκρας αριστεράς. Η Μέρκελ προβάλλει προφανώς ως μια σίγουρη επιλογή, μια σταθερή ασφαλή επιλογή και φυσικά πολύ λογικά ανακάμπτει η δημοτικότητά της, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Βέβαια το 2010-11 όταν είχε ξανέρθει αυτή η συζήτηση, αφορμή εμείς οι Έλληνες, η Ελλάδα το ζητούσε, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τώρα έρχεται η συζήτηση σε μια συγκυρία η οποία είναι διεθνής, πλήττει την Ευρώπη. Πόσο εύκολο είναι να επιμείνουν σε αυτό το όχι? Και αν επιμείνουν, κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Συνοχή, κινδυνεύει το ευρώ? Απολύτως κινδυνεύει. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή το ευρωομόλογο το ζητούν 9 χώρες από τις 18 της Ευρωζώνης που εκπροσωπούν μαζί τα 2 τρίτα της οικονομίας της Ευρωζώνης, διότι μιλάμε τώρα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, τη Γαλλία, την τρίτη την Ιταλία, την τέταρτη την Ισπανία και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτές τις 9 βεβαίως και η Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια σχετική πλειοψηφία, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, νομίζω το 56-58% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αντιπροσωπεύουν οι χώρες αυτές. Σχεδόν τα 2/3, λίγο λιγότερο από τα 2/3 όπως σας είπα. Ναι, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε το moral hazard, το περίφημο ηθικό κίνδυνο που είχαμε το 2010, όπου κάθε βοήθεια σε κάποια χώρα του Νότου θα επιβράβευε την προηγούμενη σπατάλη της. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Ναι. Και ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και σε επώδυνα μέτρα και ότι αν την βοηθήσεις δεν της επιτρέπεις να κάνει τις επώδυνες αλλαγές που χρειάζεται. Τώρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν έχουμε να κάνουμε με μια περισκεψία μιας χώρας, έχουμε να κάνουμε ένα συνολικό πρόβλημα που πλήττει όλους, που έχει να κάνει με έναν εξωγενή παράγοντα που είναι ο κορονοϊός, που δεν έχει να κάνει δηλαδή με πολιτικές επιλογές προηγούμενες, οι οποίες θα πρέπει να τιμωρηθούν, και άρα το επιχείρημα είναι υπέρ μας. Το τρίτο που θα σας έλεγα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη απόφαση. Ή θα προχωρήσει μπροστά και θα ανανεώσει την ενότητά της, είτε θα μπει σε μια πορεία παρακμής και διάλυσης. Ιδίως όταν βλέπετε την Ιταλία, η οποία πραγματικά, για να το πω έτσι λαϊκά, είναι στα κάγκελα.
Ναι. Όπου εκεί το πνεύμα το ευρωσκεπτικιστικό, η Ιταλία, η οποία είναι από τις ιδρυτικές χώρες της Ευρώπης, είναι η χώρα που υπογράφηκε η ιδρυτική συνθήκη το 1957, η Ρώμη, η οποία παραδοσιακά ήταν από τις πιο φιλοευρωπαϊκές χώρες, οι πιο φιλοομοσπονδιακές, πιο φιλοενουσιακές. Και ο ρόλος Μακρόν φαίνεται εδώ ότι εξελίσσεται κομβικός, όχι το τελευταίο διάστημα είναι κομβικός, αλλά και σε αυτή τη συζήτηση φαίνεται. Έτσι, η Ιταλία λοιπόν, η οποία έχει υποφέρει από την Ευρωζώνη εξαιτίας και δικών της λαθών, κυρίως δικών της λαθών στο εσωτερικό, είναι μια χώρα η οποία δεν αναπτύχθηκε καθόλου τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα έρχεται η κρίση και πατάει πάνω σε μια δυσφορία, σε μια δυσαρέσκεια η οποία προϋπήρχε και η οποία είχε δώσει στο Σαλβίνι και στην άκρα δεξιά, στη σκληρή δεξιά, την Ιταλική το προβάδισμα. Έρχεται τώρα και αυτό και η όποια άρνηση των Γερμανών να συζητήσουν θα ρίξει λάδι πραγματικά στη φωτιά. Θα πρέπει να καταλάβουν οι Γερμανοί, και αυτό νομίζω για κάθε έναν αντικειμενικό τρίτο παρατηρητή, και δεν μιλάω απλώς ως Έλληνας αλλά ως φίλο Ευρωπαίος, θα πρέπει να καταλάβουν λοιπόν οι Γερμανοί ότι ή θα προχωρήσουμε όλοι μαζί εδώ, ειδικά σε μια τέτοια κρίση που έχει και την ανθρώπινη πλευρά της, ή τότε δεν έχει νόημα αυτού του τύπου η Ένωση, όπου κάποιοι θα αποκομίζουν όλα τα ωφέλη, διότι από την προηγούμενη κρίση η Γερμανία βγήκε πιο ισχυρή και κάποιοι θα πληρώνουν την ύφη. Έτσι είναι, και έχω την αίσθηση ότι σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, όχι, σίγουρα είναι σύμμαχος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυτό σίγουρα παίζει το ρόλο του. Διάβαζα και μια δήλωση του Ζακ Ντελόρ. Διάφορες συντισταμένες οδηγούν σε αυτό. Το μπαλάκι όμως, για να είμαστε, για να γνωρίζουμε τι περιμένουμε, έχει γυρίσει πάλι στο Eurogroup. Μπορεί το Eurogroup να ξεμπλοκάρει την κατάσταση από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε? Έχει τη δυνατότητα? Ναι. Καταρχήν να πούμε, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, ότι έχουν γίνει βήματα και ότι τις τελευταίες 15 μέρες είχαμε την ποσοτική χαλάρωση της Εκουτού με την ενεργοποίηση της Λαγκάρντ. Το τουρμπόπλο, όπως το ονομάσανε. Το τουρμπόπλο, στο οποίο για πρώτη φορά μπαίνει και η Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε στο παρελθόν. Δεν τα είχαμε καταφέρει όταν ήμασταν η χώρα που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη από την ποσοτική χαλάρωση, 15-19. Είναι τα λάθη της προηγούμενης διακυβέρνησης. Τώρα μπαίνουμε και μπαίνουμε με αυξημένο όριο, πάνω από 12 δις. Και αμέσως είδατε την αντίδραση των αγορών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το επιτόκιο του ομολόγου είχε εκτιναχθεί στο 4% μέσα σε λίγες μέρες. Τώρα ξαναπέφτει και ξαναγυρνάει κοντά στο 1%, που δίνει δυνατότητες στο ελληνικό δημόσιο να δανειστεί με πολύ μεγαλύτερη άνεση, και στέλνει μήνυμα στις αγορές ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι αξιόπιστα, αφού έχουν από πίσω τους τη δυνατότητα αγοράς από την Εκουτού. Έχουμε το όπλο του ESM, είναι ένα όπλο που δεν το είχαμε το 2010, δημιουργήθηκε δηλαδή το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το αντίστοιχο του ΔΝΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 320 δισεκατομμύρια. Έχουμε βεβαίως την άρση όλων των περιορισμών του Συμφώνου Σταθερότητας και των υπερπλεονασμάτων που μας δέχουμε πάνω στο παρελθόν. Να θυμίσουμε ότι οποιοδήποτε χρήμα ρίξουμε στην αγορά, και ήδη ρίχνουμε πάνω από 12 δισεκατομμύρια, βλέπετε και τα νέα μέτρα, είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει να δανειστούμε. Δεν είναι δωρεάν. Από κάπου πρέπει, βέβαια, να τα βρούμε. Όταν ακούει κάποιος ESM, στο μυαλό του έρχεται μνημόνιο. Όλη η προσπάθεια είναι για να αποφύγουμε το μνημόνιο, και γι' αυτό θα πρέπει να, πώς να το πούμε, συγκρατήσουμε την πλειοδοσία, τη λαϊκίστικη, η οποία είναι εύκολα ρέπει η ελληνική πολιτική σκηνή, έτσι δεν είναι, και ιδίως η αντιπολίτευση. Θα σας έλεγα η κάθε αντιπολίτευση, για να είμαι έτσι. Ναι, γιατί είναι αλήθεια ότι περνάμε, διανύουμε και μια περίοδο που οι αντιπαραθέσεις έχουν έρθει σε δεύτερη μοίρα, ότι είναι εξαιρετικά ήπιο το πολιτικό κλίμα. Και έτσι πρέπει, διότι η κρίση είναι εθνική. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ χρειάζεται να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη κρίση, από την οποία θα βγούμε φτωχότεροι, δεν θα βγούμε πλουσιότεροι. Κάνουμε διαχείριση τώρα περιορισμού της ζημιάς, αλλά ζημιά θα υπάρξει από τη στιγμή που ο τουρισμός, πάρτε έναν κλάδο της οικονομίας, είναι βέβαιον ότι θα πάει πολύ χειρότερα από ότι τα προηγούμενα χρόνια, και ο τουρισμός δίνει 20 δισεκατομμύρια το χρόνο στην οικονομία άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δισεκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια, θα λείψουν από την εθνική οικονομία και θα δημιουργήσουν μια σειρά από παρενέργειες. Άρα είμαστε σε μια δύσκολη φάση, όπου η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα μέτρα
και θα χρηματοδοτήσει, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Αλλά βεβαίως ξεκινάμε από μεγάλη δυσκολία. Έχουμε το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη, 183%, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Υπάρχει ένα όριο, ένα πεπερασμένο, ένα σύνορο, πέρα από το οποίο δεν μπορούμε να δανειστούμε. Δηλαδή θα δανειστούμε 10, θα δανειστούμε 20. Και σε αυτό το σημείο ακούω και την κριτική βέβαια, γιατί το πολιτικό κλίμα μπορεί να είναι εξαιρετικό, αλλά οπωσδήποτε ο πολιτικός διάλογος πρέπει να εξελίσσεται. Ακούω και την κριτική, ιδιαίτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση, που λέει ότι η κυβέρνηση με αφορμή αυτή τη συγκυρία σε πολλούς τομείς έχει βρει παπά για να θάψει 5-6. Και αναφέρεται ιδιαίτερα στις εργασιακές σχέσεις, κύριε Κερίδη. Διάβασα και χθες συνέντευξη του κυρίου Τσακαλώτου, που λέει ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μέτρα που ούτε ο Πολ Τόμψεν δεν θα τολμούσε να προτείνει. Ναι, κοιτάξτε, η κριτική χρειάζεται και πρέπει να γίνεται, αλλά να είναι δημιουργική και να βλέπει μπροστά. Το κύριο μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας, να μην έχουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις που έχουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ισπανία των Ποδέμος και των Σοσιαλιστών, με υπουργό εργασίας Ποδέμος, δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς, του ομογάλακτου του κυρίου Τσακαλώτου, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα 500.000 απολύσεις που ανακοινώθηκαν. Στην Ελλάδα οι απολύσεις έχουν συγκρατηθεί και όλες οι εταιρείες που μπαίνουν, οι επιχειρήσεις που μπαίνουν στην προστασία και ήδη μπαίνουν σχεδόν το σύνολο της οικονομίας, απαγορεύεται σε αυτές να προχωρήσουν σε απολύσεις. Γι' αυτό βλέπετε τα νούμερα πολύ χαμηλά και είναι μεγάλη έγνοια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας και να μην έχουμε ξανά εκτείναξη στα νούμερα που είχαμε δει στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής, είμαστε σήμερα 31 Μαρτίου, τα έχουμε πάει καλά. Πρέπει να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις, πρώτα απ' όλα τους εργαζόμενους, αλλά και χωρίς επιχειρήσεις δεν έχουμε εργαζόμενους, τις θέσεις εργασίας. Και γι' αυτό δίνουμε αυτά τα ποσά που δίνουμε και προχωρούμε σε κάποιες ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραγωγικοί κλάδοι της οικονομίας, οι οποίοι βάλλονται πανταχώθεν. Έχει διακοπεί η τροφοδοτική αλυσίδα, έχουν πάψει οι εξαγωγές, έχει καταρρεύσει η εσωτερική αγορά, έχουν κλείσει επιχειρήσεις με εντολή της κυβέρνησης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.